Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καθώς σε ελάχιστα λεπτά θα πάρετε μέρος σε μια διάσκεψη, μέσω τεχνολογίας βεβαίως λόγω κορονοϊού, η οποία θα γίνει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Περιφέρεια Πρωτοβουλία και αφορά την ποντιακή διατροφή. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο κατά πόσον είναι υγιεινή αυτή η διατροφή, αν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία ότι πρόκειται για μια υγιεινή διατροφή, μια διατροφή με υψηλή βιολογική αξία. Mm-hmm. Παρόλο που ο Περιφερειάρχης μας θέλει να βάλει μέσα και την διατροφή αυτή ως μοχλό ανάπτυξης της περιφερειάς μας. Mm-hmm. Φαντάζομαι η απάντηση είναι εύκολη για το αν είναι υγιεινή η ποντιακή διατροφή, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι εύκολη, πάντως αυτού του τύπου τη διατροφή την μελέτησε πριν έναν αιώνα περίπου ένας μεγάλος επιστήγονας, ο Ηλία Μέτσνικοφ. Mm-hmm. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο Ηλία Μέτσνικοφ ήταν Ρώσο Εβραίος στην καταγωγή και ήθελε να μελετήσει, ήθελε να δει σε τι οφείλεται η μακροζωία κάποιων λαών και να το συνδυάσει με τη διατροφή. Εκείνη την εποχή ο καλύτερα διατρεφόμενος λαός ήταν οι Αμερικανοί, είχαν του κόσμου τα καλά, όπως και σήμερα υποθέτω, αλλά η μακροζωία τους ήταν περιορισμένη. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι παρευξήνιοι λαοί είχαν πολύ μεγαλύτερο όριο ηλικίας, οπότε θέλησε να το συνδυάσει με τη διατροφή και διαπίστωσε ότι τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα, δηλαδή όχι το κρέας αλλά το προϊόν των ζώων, ναι, που είναι το γαλακτοκομικό προϊόν μετά από την όξινη γαλακτική ζύμωση, ήταν αυτού του τύπου η διατροφή η οποία παρήχε την πολυπόθητη μακροζωία. Mm-hmm. Μετά από αυτά τα πειράματά του και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, το 1908 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής. Δηλαδή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διατροφή η οποία περιέχει πολλά όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα, λιγότερο κρέας, είναι αυτή που ευθύνεται για την μακροζωία. Η δική μας διατροφή τώρα, την οποία θέλουμε να αναδείξουμε σήμερα, είναι ακριβώς αυτό. Βασίζεται στα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα και ο λόγος είναι πάλι απλός, καθώς η περιοχή του πόντου έχει υψηλό βροχομετρικό ύψος, mm-hmm, έχει μεγάλη βλάστηση και αξιοποιείται με τα μεγάλα ζώα. Αυτό ήθελα να αναφέρω, ότι οι διατροφικές επιλογές είχαν να κάνουν με το ανάγλυφο της περιοχής και με τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν αυτοί οι κάτοικοι, έτσι. Πάντοτε η διατροφή καθορίζεται από τις περιβαλλοντικές Σωστό. Συνθήκες. Σωστό. Ναι. Η υψηλή βλάστηση αξιοποιείται πάντα με μεγάλα ζώα, βοηδή δηλαδή. Οπότε, όταν έχει κανείς τέτοιο ζωικό κεφάλαιο στην κατοχή του, σπάνια το αξιοποιεί ως κρέας. Mm-hmm. Μόνο τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που βιομηχανοποιήθηκε το κρέας, μπήκαν τα βοηδή ως κρέας στη διατροφή μας. Μέχρι τότε, ακόμα και στις δικές μας περιοχές, στην Κοζάνη ας πούμε, που κατοικούμε, πολύ σπάνια θα έσφαγε μία γέδα, επειδή ήθελε να κάνει, ξέρω εγώ, ένα τραπέζι. Mm-hmm. Ήθελε να κάνει μία έκδοση. Κύριε καθηγητά, επειδή σας πιέζει ο χρόνος, μια τελευταία ερώτηση από εμένα. Αν η υιοθέτηση ενός αντίστοιχου διατροφικού κώδικα στην εποχή μας είναι θέμα εκπαίδευσης, θέμα επιλογής, θέμα πολιτικών παρακινήσεων, πώς θα επιτευχθεί εφόσον διαπιστώσουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει με υγειονομικά ωφέλη για τον πληθυσμό αυτή η διατροφή, πώς θα την προωθήσουμε στον πληθυσμό? Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο. Και ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία επικύθηκε από πρόσφυγες από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία, οι οποίοι έφεραν και τις διατροφικές τους συνήθειες, αλλά και τις ασχολίες τους. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι για να εγκατασταθούν σε ένα μέρος, σε ένα χωριό, οι πρόσφυγες συμπατριώτες μας, αυτό που κοιτούσαν ήταν να υπάρχει γόνιμο έδαφος, όπως επίσης και ορεινή περιοχή
για το παρχάρ, δηλαδή για την βοσκή των ζώων. Ναι. Εάν υπήρχαν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, τότε ήταν ένας ιδανικός τόπος και τον επέλεγαν. Μάλιστα.